Είναι. Και τι βραβείο παίρνει ο Άσος? Αυτό. Γερούλη. Βες. Σ' αρέσει? Σ' αρέσει? Καλούτσικο. Μόνο καλούτσικο. Ξόδεψα πολλά για αυτό το διαμέρισμα και... Κορίτσι μου, ήθελα να είσαι η πρώτη που το βλέπει. Βέβαια. Εσύ σε καινούριο διαμέρισμα και εγώ στο δημόσιο σχολείο. Σου είπα ότι δεν φταίω εγώ, εντάξει? Δεν φταίω εγώ που η μητέρα σου και αυτός ο Χαραμοφάης χαλάνε όλα τα λεφτά που τους δίνω. Ε? Λοιπόν, πριν φάμε, θέλω να σου δείξω κάτι. Κοίτα. Ε, δες. Α, τι ωραίο. Μπορώ να το κρατήσω, μπαμπά? Και βέβαια, είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Με συγχώρεσες τώρα? Περίπου. Μα εγώ ήθελα να παίξω την Ιουλιέτα. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν ήταν ο σωστός τρόπος. Θα καταλάβεις κάποια στιγμή, θα δεις, θα δεις. Όταν μεγαλός. Πάντα το ίδιο μου λες. Εμείς οι γέροι λέμε πάντα τα ίδια. Λοιπόν, αγάπη μου, πάμε να φάμε τώρα. Ε? Λοιπόν, Βίλια, μας έχεις γίνει πονοκέφαλος. Τι δώρο να σου κάνουμε στα γενέθλιά σου? Δεν ξέρω. Έλα, Βίκη, πες μου. Τα παιδιά έστειλαν εμένα. Δεν ξέρω, ό,τι να είναι. Ένα CD, μια κολόνια. Το βρήκα. Ένα καινούργιο αμάξι. Α, ναι. Το αυτοκίνητο πώς το θες? Εγχώριο ή εισαγόμενο? Γκαστόν, έχω μια απορία. Εσένα, ποια κορίτσια σ' αρέσουν? Ψηλές, κοντές, ξανθές, μελαχρινές? Δεν με νοιάζει η εμφάνιση. Το σημαντικό είναι... Πώς να σου το πω... Να είναι τρυφερή. Α, σ' αρέσουν τα τρυφερά κορίτσια? Βέβαια. Να είναι καλές, γλυκές. Να τους αρέσει το ροκ, το ποδόσφαιρο. Αλλά γιατί με ρωτάς? Μπα, έτσι, για... κάνω μια έρευνα. Κάνεις έρευνα? Κάτω η σκούπα. Τα λεφτά είναι στο χρηματοκιβώτιο. Πολύ αστείο, πολύ αστείο. Τι ήθελες, με έπιασες σαν τον Batman. Άκου να σου πω, Αρτούρο, την επόμενη φορά που θα σε δω με αυτή τη σκούπα να σκουπίζεις τη Σοφίτα... Θα φύγεις, Κλωτσιδόν. Ποιος είσαι εσύ που θα με διώξει εμένα, Κλωτσιδόν? Ο μάγκας της Λέσχης. Ο μάγκας της Λέσχης. Είδες, πανικοβλήθηκες. Κοίτα, τρέμισε το ψάρι, τον φόβησες τα ρούσα. Α, Ταρούσα, μια από αυτές τις μέρες είναι ανάγκη να πάμε στην αστυνομία. Γιατί, δεν έκανα τίποτα? Όχι, χαζέ, όχι, θα πάμε να πάρουμε τα χαρτιά σου. Έτσι θα μπορείς να παίξεις τους ατρόμητους. Χάρηκες, ε? Να σου πω κάτι, γιατί τόση φασαρία? Μπορώ να παίξω και χωρίς χαρτιά. Άλλωστε, μετά τις 31 θα χάσουμε τους βαθμούς, το γήπεδο, το κοινό μας. Όλα θα τα χάσουμε. Έχεις δίκιο. Που να πάρει. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Τι? Καλώς το μου. Τι έγινε, γιατί τόση βιασύνη? Μαμά, γυρνούσα σπίτι και ξαφνικά μου ήρθε η φώτιση. Α, ναι? Τι μου λες, σοβαρά? Αυτό σημαίνει ότι θα διαβάζεις πιο εύκολα. Πολύ αστείο αυτό. Έλα, γλυκιά μου, πες μου τι έγινε. Θα βοηθήσω μια φίλη, μαμά. Α, μπορώ να ακούσω ή είναι μυστικό? Είναι απόρριτο. Τότε πάω να μαγειρέψω. Έλα, Βέρο, η Βίκη είμαι. Μου δίνεις την αδερφή σου? Εντάξει, σε φίλο. Γεια. Έλα, Μαρού, έλα σπίτι μου αμέσως. Είναι επίγον. Σκέφτηκα μια ιδέα καταπληκτική. Είναι έτοιμος ο Πάκτος. Ευχαριστώ που με βοήθησες, Ρόκη. Δεν έκανα τίποτα, Άρτουρο, τίποτα. Σίγουρα. Πήγαινε, θα το τελειώσω εγώ. Είσαι σίγουρος? Ναι, σίγουρα. Πήγαινε στο μπαρ. Μπορεί να έρθει κανείς και να θέλει κάτι. Πήγαινε. Ποιος να έρθει τώρα στο μπαρ? Σωστά. Γεια σου, Φέντε. Τι κάνεις, κύριε Αρτούρο? Καλά, καλά. Τι κάνεις, Φέντε? Καλά. Πώς πας? Κύριε Λουτσέρο. Τι? Θέλω να σου μιλήσω. Τι τρέχει? Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι. Γιατί? Για τη Λέσχη. Δεν θέλω να τη χάσουμε. Το ξέρω, Φέντε, ούτε κι εγώ θέλω να τη χάσουμε, αλλά μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, Φέντε, κοίτα.
Είναι αυτό που σας λέω πάντα. Η λέσχη μπορεί να χαθεί, αλλά... αλλά η ατρόμητη όχι. Ναι. Σκέψου το αυτό. Και το ποδόσφαιρο. Τι το ποδόσφαιρο. Δεν ήθελες να παίξεις το Σαν Λορέντζο. Ναι. Ωραία, θα σε πάω εγώ εκεί, αγόρι. Εγώ όμως ήθελα να παίζω με τους ατρόμητους. Ονειρευόμουν το παγκόσμιο. Συνέχισε να ονειρεύεσαι, Φέντε. Συνέχισε. Τα όνειρα δεν πουλούνται στον πληστηριασμό. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας το μεγαλύτερο σκόρερ του παιδικού ποδοσφαίρου. Συγχαρητήρια, Φέντε. Μπορείς να μας πεις πώς νιώθεις αυτή την ένδοξη στιγμή? Ξέρετε, είμαι πολύ συγκινημένος που καταφέραμε να φτάσουμε ως εδώ. Μας πήραν τη λέσχη μας, μας πήραν το γήπεδο, δεν παίξαμε στο εθνικό πρωτάθλημα, ούτε στο παγκόσμιο. Τι λες, πώς δεν παίξατε και πώς φτάσατε μέχρι εδώ? Για πες μου, σε παρακαλώ. Με τα όνειρα, φίλε, με τα όνειρα. Φέντε, Φέντε, μπορείς να μου πεις που ταξιδεύεις? Πες μου, μήπως κοιμάσαι όρθιος? Τι? Ξέρεις ποιοι κοιμούνται όρθιοι? Τα άλογα κοιμούνται όρθια και πατάνε πάνω στα κακά τους. Σ' αρέσει να πατάς πάνω στα κακά σου? Πώς σου φαίνεται? Έγνεψε! Άρα του αρέσει να πατάει τα κακά. Αηδιαστικό! Πάρε, είναι η στολή της τσιγκάνας που φορούσα στο καρναβάλι. Το μόνο που λείπει είναι τα παπούτσια. Θα βρω παπούτσια. Έχω τα παπούτσια της Βέρο από τη στολή της Ισπανίδας χορεύτριας. Τέλεια. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Βίκη, φοβάμαι. Λες να πετύχει? Σίγουρα. Θα δεις. Βίκη, κοίτα ποια ήρθε να σε δει. Α, γεια, Καρμενσίτα. Γεια σου, Βίκη, τι κάνεις? Καρμενσίτα. Μαρού, συμβαίνει κάτι? Όχι. Τίποτα. Έλα, Ρομπερτή, το πες μας. Πώς είναι να είσαι το αγόρι της χοντρής, ε? Τι λέει? Μάλλον θα επαινεί την Αντρέα. Δεν βλέπεις την πάθος που έχει το βλέμμα του, ε? Και τώρα τι λέει? Κρατάει το κεφάλι του. Θα εννοεί ότι είναι τρελός για αυτήν. Ή ότι τον κόλλησε ψήρες. Μα τι λες τώρα, ότι η αδερφή μου έχει ψήρες? Α, δεν το είπα εγώ. Ο Ρομπερτίτο το είπε. Είδες, το παραδέχεται. Πρόσεχε, Ρομπερτίτο. Αν αγγίξεις την αδελφή μου, χάθηκες, να το ξέρεις αυτό. Ρέμισε, ράτα, ρέμισε. Γιατί αν θυμώσει καμιά μέρα ο Ρομπερτίτο, θα μας διαλύσει όλους. Κοίτα τους, δεν είναι σαν αδέλφια και μάλιστα δίδυμα. Α, Μαρία. Πώς πάει ο έρανος λοιπόν, μαζέψατε πολλά λεφτά, ε, μαζέψατε? Μη με ρωτάτε, χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά και... Τι κρίμα, να πουλάτε όλα τα πράγματά σας. Καδένες, τα βουρδάκια. Πώς ξέρετε ότι υπήρχαν καδένες και σταυρουδάκια μέσα στο κουτί, κύριε? Άρχισα. Για να είμαι ειλικρινής, είσαι κούκλος. Ναι, κούκλος. Σαμπουρές, πατάτας. Ξέρεις κάτι, Μπόκα? Νιώθω ότι κάτι άλλαξε ανάμεσα σε εμάς τους δυο. Τι? Κάποτε ήσουν ο καλύτερός μου φίλος. Και τώρα? Τώρα, η καλύτερη μου φίλη. Τσα! Θεέ μου! Μα τι έπαθε? Με συγχωρείς, δεν σ' άκουσα που μπήκες. Τι κάνεις με την αφίσα του Ρίκη Μάρτιν? Μη μου πεις ότι έγινες μέλος στο κλαμπ της Αντρέα. Σταμάτα, ο Ταρούσα κατέστρεψε την αφίσα και εγώ την έβγαλα για να αγοράσω άλλη. Και η Αντρέα δεν το πρόσεξε? Όχι, πήγε στη Σοφία μετά το σχολείο για να ετοιμαστούν για το πάρτι. Α, καλά, ε! Θέλω πάρα πολύ να τη δω που θα είναι ντυμένη σαν άντρας. Άντρας? Ναι, έπρεπε να βλέπεις και τον Γκουστάβο ντυμένο γυναίκα. Θεέ μου, τι λάθος κάναμε. Κάναμε ένα αγόρι που ντύνεται κορίτσι και ένα κορίτσι που ντύνεται αγόρι. Είναι τρομερό. Είναι πάρτι με αστεία κοστούμια. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, αλλά ξέρω και κάτι ακόμα. Ναι. Έλα, κάτσε να σου πω. Τι? Ότι η μητέρα σου είναι στο Μαϊάμι και τα παιδιά μας στο πάρτι. Άρα είμαστε.